Υπάρχει αμφιβολία ότι δεν θα υποστεί. Ότι θα χάσει την ιδιοκτησία του και θα κλείσουν οι μικρές επιχειρήσεις. Αν παρακολουθήσει κανείς την πορεία του τι συμβαίνει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είναι ένας πιλότος, και στην Ευρώπη φαίνεται πιλότος έγινε η Ελλάδα, πρέπει να είμαστε αυτό που είχε πει ο Μάρξ. Η περιουσία μας ήταν τα χέρια μας. Υπάλληλοι, παντού και στον αγροτικό τομέα, και φαίνεται αυτό με όλα αυτά τα οποία γίνονται. Σκεφτείτε τα εμπόδια που βάραν στην αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδος, η οποία ουσιαστικά θα έπρεπε να ήταν η πηγή πάνω στην οποία να στηριχθεί η ευρωστία της οικονομίας μας. Επί χρόνια ολόκληρα με τις επιδοτήσεις, όλα αυτά τα πονηρά, τα ωραία. Τα ωραία, το εισαγωγικό βέβαια. Δείτε τι συμβαίνει με το χτύπημα της ιδιοκτησίας και τι συμβαίνει με το κλείσιμο των μικρών επιχειρήσεων. Που δεν ενδιαφέρεται κανείς να το σταματήσει. Δεν είναι βεβαίως 60.000 επιχειρήσεις που πήγαν στη Βουλγαρία όπως υπόθηκε. Είναι πολύ λιγότερες, αλλά είναι αρκετές. Και κάθε ένας επιχειρηματίας που κλείνει από εδώ και φεύγει, εδώ αφήνει ανεργία πλην του γεγονότος ότι δεν συνεισφέρει τίποτα. Οι Βούλγαροι έχουν υπολογίσει για τους νέους πτυχιούχους που έχουν φύγει από τη Βουλγαρία ότι έχουν χάσει περί τα 28 δισεκατομμύρια ευρώ. Διότι αυτοί σπουδάσανε από το ελληνικό κράτος και δεν προσφέρουν στο ελληνικό κράτος, προσφέρουν σε άλλη χώρα. 200.000 νέοι πτυχιούχοι έφυγαν από την Ελλάδα το τελευταίο διάστημα. Μόνο. Οι οποίοι ελάχιστοι θα ξαναρθούν. Πότε να ξαναρθούν και τι να κάνουν που θα έρθουν. Αναλογιστείτε και από οικονομικής πλευράς, πέρα από την απώλεια βέβαια του ανθρωπίνου δυναμικού που δεν έχουμε την πολυτέλεια ούτε έναν Έλληνα να χάνουμε. Δεν συμμερίζουμε την άποψη του κ. Ψηδάκη ότι μπορεί να αντικατασταθεί ο Έλληνας σαν τον Πακιστανό. Αλλά σε αυτούς που έχουν μικρά παιδιά θα το συνιστούσε να μάθουν πακιστανικά τα παιδιά ή αυγανικά. Υπάρχει άλλη πρόταση. Η δυσκολία είναι ότι από πλευράς κομμάτων άλλη πρόταση δεν υπάρχει. Η άποψη δική μου, την οποία διατύπωνα πάντα και τη λέω τώρα, είναι ότι αν δεν πεθάνουμε δεν θα αναστηθούμε. Δεν μπορούμε μόνοι μας να αυτοκτονήσουμε, προφανώς δεν μπορούμε. Αλλά η νοοτροπία του ελληνικού λαού αυτή τη στιγμή, εκεί που τον έχουν οδηγήσει και την αποδέχθηκε, είναι ότι έχω το ένα πόδι στον γκρεμό, το άλλο είναι σε στερεό έδαφος. Κάτσε καλά, καψάλα, μην μιλάς, μην πεις και τ' άλλο. Όσο είσαι εμβολεμένος, αυτό το λέει και η ιατρική επιστήμη για τα παιδιά με τα ναρκωτικά και με τον αλκοολισμό, όσο είσαι εμβολεμένος, δεν επαναστατείς, δεν θέλεις να αλλάξεις. Όταν έρθει η ώρα όμως και διαπιστώσεις ότι είσαι έτοιμος να πέσεις στον γκρεμό, τότε ακούγεται ένα κλικ. Αν προλάβεις και δεν πέσεις, αν προλάβεις και δεν πέσεις. Πολλές φορές το έπαθε αυτό ο Ελληνισμός και τελευταία στιγμή αναγεννήθηκε από τη στάκτη του. Δεν είναι τυχαίος ο μύθος, για στάκτη μιλάει ότι αναγεννάται ο Φοίνικας. Δεν λέει για απλώς μια ατσουρούκασμα. Από τη στάκτη μιλάει ο Φοίνικας. Δεν μπορώ να πω ότι θα το επιδιώξω να καταστραφεί η χώρα. Αλλά από ό,τι πάντα πράγματα πρέπει να φτάσουμε στον πάτο για να καταλάβει ο ελληνικός λαός και τις ευθύνες του, οι οποίες είναι μεγάλες. Και αν δεν τις παραδεχτούμε και εμείς που κάναμε το κολόγιο χρόνο και ολόκληρα τρώγανε αυτή την πριζόλα, μας πετούσαν το κοκαλάκι να τον πλήξουμε και λέγανε «Α, ωραία, ωραία, βαριέσαι». Δεν ξέραμε τι συμβαίνει. Μας μιλούσε. Τους ίδιους και τους ίδιους ξέραμε, ψηφίζαμε πάντως. Και έτσι φοβούμε ότι έχουμε κι άλλο δρόμο ακόμα για να φτάσουμε στο πάνω. Αυτά, ευχαριστώ πολύ.